οι φορείς της περιοχής Παλαμά, των γύρω χωριών, τα σωματεία που είναι μέσα από τον Παλαμά, η Ομοσπονδία, πιστεί στο ότι υποσχεθήκαμε πως ο αγώνας αυτός δεν θα έχει τέλος αν δεν λυθούν τα ζωτικά προβλήματα επιβίωσης, στο να έχουμε εισόδημα και να μείνουμε στον τόπο μας, θα είναι αγώνας διαρκείας. Γιατί εκτός από τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο, που έχει να κάνει με τις τιμές, με το κόστος, με την ΚΑΠ, γενικότερα εδώ η περιοχή είναι και πληρωμπαθής. Και 7 μήνες τώρα όλες οι υποσχέσεις της κυβέρνησης έχουν καταρρεύσει. Δεν είμαστε νούμερα, δεν είμαστε απλοί αριθμοί. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε προβλήματα και θέλουμε ακριβώς λύσεις στα προβλήματα. Και μέχρι τώρα τέτοιες λύσεις ώστε να μείνουμε στον τόπο μας δεν έχουν δοθεί. Γι' αυτό είμαστε για ακόμη μια φορά σε αυτόν τον αγώνα. Παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία γιατί αποτελούμε ένα ενεργό κομμάτι της κοινωνίας. Είναι απαραίτητη η συνεργασία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ μας για τον καλό του τόπου, που δυστυχώς μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να μιλάμε για τα ίδια και να παλεύουμε για τα ίδια. Ευχόμαστε πάντα για να υπάρχει ένα αποτέλεσμα μετά από κάθε πίεση που δυστυχώς πρέπει να υπάρχει. Συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σήμερα εδώ πέρα στη σημερινή συγκέντρωση. 7 μήνες μετά από την καταστροφική πλημμύρα του Ντάνιελ. 7 μήνες ξυπνήσαμε μέσα στα νερά. 7 μήνες πέρασαν και δεν έχουμε πάρει ακόμα αποζημιώσεις για τα χωράφια μας, για τα μαγαζιά, για τα σπίτια. Υπάρχει κόσμος απλήρωτος 7 μήνες μετά που δεν πήρε τα 6.600, δεν πήρε την πρώτη αρρωγή. Τα μηχανήματα όσοι μπορέσαμε να τα φτιάξουμε έτσι βγήκαν στα χωράφια και πάλι τα χωράφια αυτά που δεν μπορεί ο κόσμος ακόμα να μπει μέσα. Εδώ πίσω μας όλη η περιοχή αυτή είναι άβατη ακόμα. 7 μήνες μετά η κυβέρνηση δεν έσκυψε να δώσει λύση στα προβλήματα. Μας έχουν όλους στον αέρα. Πώς θα ζήσουμε, πώς θα καλλιεργήσουμε, πώς θα ξεχρεώσουμε. Την προηγούμενη χρονιά δεν τους ενδιαφέρει. Εμείς παλεύουμε από το χειμώνα με κινητοποιήσεις. Μαζί με εσάς απαιτούμε άμεσα την κυβέρνηση να δώσει λύσεις. Να δώσει λύσεις γιατί δεν ξέρουμε πώς μας ξημερώνει. Βλέπουμε κόσμος να φεύγει από... πώς να το πω, από αγανάκτηση. Στην Παλαμά στηρίζει αυτό το αγώνα των αγροτών. Διότι στην περιοχή είμαστε μια ομάδα, ο Παλαμάς είναι αγροτική περιοχή. Τα καταστήματα του Παλαμά δεν έχουν αποζημιωθεί από τις ζημιές του Τάλεν. Και αυτά που αποζημιώθηκαν δεν είναι καν το 50%, όχι το 70% που λέει η κυβέρνηση. Γι' αυτό δεν μπορούν να ανοίξουν πέρα πολλά καταστήματα. Τα σπίτια έχουν καταστραφεί, έχουν πάνω από 200 κατοικίες πεσμένες και το 80% των σπιτιών έχουν πάρει μεγάλες ζημιές. Και αυτά δεν έχουν αποζημιωθεί σχεδόν καθόλου. Γεια σας και από μένα. Εμείς είμαστε εδώ μια αντιπροσωπεία κατοίκων του Βλοχού. Όπως ξέρετε, το χωριό μας έχει καταστραφεί ολός καιρός. Η ζημιά είναι διπλή και στην υποδομή και στα χωράκια και στην κατοικία μας. 7 μήνες μετά δεν έχουμε σχεδόν λάβει καμία διαβεβαίωση το τι θα γίνουμε, το πώς θα μπορέσουμε να βιοποριστούμε, το πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Είμαστε κι εμείς άνθρωποι, είμαστε κι εμείς φορολογούμενοι και πρέπει να σκύψουν πραγματικά στα προβλήματά μας. Καλημέρα σας. Μόλα όσο έχει πει ο προλήθος κύριε Σοντονίου πάνω στον αγροτικό τομέα, να προσθέσουμε ότι από τοπική κοινότητα, δημαρχία, περιφέρεια, όλοι πρέπει να σκύψουν εδώ πάνω, διότι αρδευτικό δεν υπάρχει. Ήδη σπήραμε καλαμπόκι, το να σπήρουμε βαμβάκι, το αρδευτικό είναι όλα βολωμένα και πιστεύουμε, ας ευελπιστούμε ότι σε μια εβδομάδα το πολύ να λυθούν τα κανάλια, πρέπει να καθαριστούν και να βγουν τα νερά στα κανάλια για να μπορούμε να πατήσουμε τουλάχιστον έστω και με πετρέλαιο που δεν έχουμε.